Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλεί αύξηση των εισαγωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας. Με βάση τις τελευταίες αναφορές, 60 είναι τα νέα κρούσματα, με 47 να είναι οι τουρίστες θετικοί στον κορονοϊό, έπειτα και από τα τεστ τα οποία και υποβλήθηκαν σαν σήμερα. Η κυβέρνηση αγωνία αναμένονται νέα μέτρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγη ώρα με τον επίκουρο καθηγητή παθολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Χαλβατσιώτη. Όμως υπάρχουν πολλά θέματα σήμερα στην επικαιρότητα και ένα από αυτά είναι κρίσιμο. Έχει να κάνει με την διαχείριση των απορριμμάτων. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, να δούμε τι γίνεται με αυτό το περιβόητο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισδύση των απορριμμάτων. Ενώ θα σχολιάσουμε και με τον Νίκο Μπελογιάννη και τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Να πούμε φυσικά πως υπάρχουν και οι εξελίξεις στα διεθνή, στο μέτωπο που έχει να κάνει με τις κινήσεις του Ερντογάν. Θα είναι μαζί μας και ο στρατηγικός αναλυτής ο Σάββας Καλεντερίδης. Τώρα στην επανεκκίνηση του τουρισμού είχαν στραφεί οι ελπίδες των περισσότερων για ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν από το Σεπτέμβριο, θα ακολουθήσει την κατιούσα με την ανεργία να αναμένεται να εκτιναχθεί. Κάτι περισσότερο από έντονος είναι ο προβληματισμός στη βάση της νέας οικονομικής συγκυρίας για την καταναλωτική συμπεριφορά στην Ελλάδα. Η έντονη αβεβαιότητα λόγω της πανδημικής κρίσης επέφερε ήδη πρόσκαιρες αλλαγές στην καταναλωτική δαπάνη, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν άλλους τομείς της οικονομίας με την αγωνία για τη συνέχεια έκδηλη. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη. Όταν τα μαγαζιά που τα ξέρετε κι εσείς, που γυρίζετε πανελλαδικά. 50% είναι κάτω και που είναι το καλοκαίρι τώρα 50% κάτω. Δηλαδή μετά το Σεπτέμβρη τι θα γίνει. Οκτώβρη είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν φταίει φυσικά ο κάθε πολιτικός. Μην λέμε τώρα παραμύθια στον κόσμο. Είναι παγκόσμιο. Εγώ ξέρω και από την Αμερική που είναι η οικογένειά μου και ο γιος μου καλή τη ώρα. Και το δίνω και χαιρετήματα γιατί παρακολουθάει από το ίντερνετ. Και εκεί είναι πολύ χειρότερα από εδώ. Στη Νέα Υόρκη που είναι ο γιος μου είναι πολύ χειρότερα. Κάθε απόγευμα και τα κλαίνε όλα τα μαγαζά. Τι να λέμε τώρα. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει από εδώ και πέρα. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Οι εκτιμήσεις δε ότι από το φθινόπωρο η κατάσταση θα επιδεινωθεί εντείνουν ακόμη περισσότερο την αγωνία και τον προβληματισμό. Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε προβλήματα. Λένε ότι θα χειροτερέψουν, αλλά φοβούνται τώρα για τις εκλογές στην Αμερική. Αυτοί που έχουν την εξουσία καλύπτουν πολλά πράγματα, τα πράγματα λένε θα χειροτερέψουν. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, ρε παιδιά. Τι να λέμε η Ελλάδα. Δεν είμαστε βαριά βιομηχανία όπως είναι οι βόρειες χώρες. Έτσι, μην λέμε τώρα τι θέλουμε στον κόσμο. Εδώ τι έχουμε εμείς, ένα μεγάλο ήλιο, μια θάλασσα, μια πολύ ωραία περιοχή. Εδώ δεν έρχονται βιομηχανοί να επενδύσουν. Τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν αυτό που είχε πει ο Γιώργο Καραμαλής, παροχή υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών ο κορονοϊός γονάτισε όλο τον κόσμο. Πέραν όλων των υπολείπων, πονοκέφαλο προκαλεί και η ενδεχόμενη εκτείναξη της ανεργίας. Πολύ, πολύ, πολύ και ο κόσμος δεν πληρώνει. Δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν. Μας κοστάνε και δεν πληρώνουν. Όλοι λένε δεν έχουμε λεφτά. Ή εργοστάσιο και ο άλλος. Ή δουλεύει κάπου, λεφτά δεν έχει. Έτσι λέει. Η ενεργεια είναι τεράστιο, μεγάλο πράγμα. Όλες οι οικογένειες έχουν το φάρμα της ανεργίας. Εκτός το δημόσιο φυσικά. Και στην Αμερική που είναι, σας λέω, το παιδί μου καλή τώρα, που είναι στο δημόσιο και αυτοί δουλεύουν, με επιδόματα παίρνουν, δεν τους κουνάει κανείς. Τα άλλα επαγγέλματα και εκεί έχουν θέματα. Και τα μαγαζά εδώ, αν ρίξετε μία μάτια, είναι το θέμα ότι μειωθήκανε τα πάντα. Δεν είναι ανεργία, τι, το ξέρετε κι εσείς, δεν είναι... Ναι, ναι. Ήδη έχει υπάρξει, ήδη. Εννοείται ότι υπάρχει ανεργία. Είπαμε, ελπίζουμε στο καλύτερο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και με ανεργία, εφόσον πολλά παιδιά δεν εργάζονται. Ήδη τώρα τα παιδιά, μα βρει ένα παιδί με 5-6 κατουστάρικα, δεν βρήκα δουλειά. Κάνω πάρτι. Τώρα με 6 κατουστάρικα μπορεί να ζήσει ένας τριαντάρης και άμα έχει μια κοπελίτσα και θέλει να κάνει οικογένεια αργότερα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό θέλει, ευτυχώς που είμαστε και εμείς οι γονείς από πύρο, ό,τι μπορεί ο καθένας, μην κάνουμε και τον έξυπνο, γιατί η ζωή τα φέρει και ανάποδα πολλές φορές. Μην κάνουμε τον έξυπνο επειδή είσαι όρνας που είναι κάπως προνομιούχος. Λοιπόν, είπαμε, το κρίσιμο θέμα έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπάρχει και ένα έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας έχουμε ενημερώσει εδώ και καιρό γι' αυτό την ύπαρξη του εγγράφου, αλλά και τα όσα αναφέρει. Μένει να δούμε τι απαντήσεις πλέον υπάρχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από την πλευρά της περιφέρειας και των αρμοδίων. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Νίκας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θεέ μου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τελικά, τι έγγραφο είναι αυτό? Και αν είναι ένα έγγραφο που αποτελεί εμπόδιο στον όλο σχεδιασμό. Θα σας πω.
Εμείς αγωνίζουμε το έγγραφο αυτό πριν έρθει στην Ελλάδα, ήρθε στις 15 Ιουνίου, εδώ και ένα μήνα περίπου. Θα διακινδύνευσω να σας πω ότι δεν έχω καμία ανησυχία όσον αφορά την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου. Μεθαύριο Δευτέρα θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος σε τεχνοκρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και τη δική μας, ώστε να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι τα ερωτήματα είναι εύλογα, αυτά τα οποία τίθενται. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο επί της ουσίας. Τα σκουπίδια για την Πελοπόννησο είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, 8 χρόνων, απαράδεκτη καθυστέρηση, και φυσικά τα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται με την ουσία του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τώρα όμως δεν έχουμε καμία άλλη λύση παρά να προχωρήσουμε. Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και μέσα στο καλοκαίρι να αρχίσουμε την κατασκευή των μονάδων, και οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα θα κουβεντιάσω και την ιστορία της προσωρινής διαχείρισης. Αυτό θέλω λίγο να ρωτήσω, να λοιπόν δύο. Μέσα στο 20. Να ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, σημειώνεται ότι δεν κινδυνεύει το έργο, αν καταλαβαίνω. Δεν κατά τη δική μου εκτίμηση και τη γενικότερη εκτίμηση, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για το έργο. Και το δεύτερο είναι το σημείο της προσωρινής διαχείρισης. Επειδή βλέπετε και τι το γίνεται. Το δεύτερο είναι να έχουμε προσωρινή διαχείριση γρήγορα, γιατί η κατάσταση είναι εκρηκτική. Σήμερα υπέγραψα έκτακτη ανάγκη για την περιοχή της Τεφιλίας και τους παρακαλώ πάρα πολύ να πέσουν οι τόνοι για λίγο καιρό, να γίνει διαχείριση των απορριμμάτων με τον τρόπο που γίνεται ή ό,τι αποφασίσει η Δημοτική Αρχή, και τους χώρους τους διαβεβαιώνω ότι εμείς θα τους καθαρίσουμε. Όπου και αν υπάρχουν τα σκουπίδια θα το τακτοποιήσουμε. Τώρα, εσείς... ναι, τα ερωτήματα, ναι, τα οποία τίθενται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται με το κόστος, είναι ζητήματα που συνδέονται με το υπόλοιπα, με την ανακύκλωση, με την ικανότητα το χιτό. Το έργο όμως της Πελοποννήσου δεν είναι δίδυμο με αυτό της Ηπείρου. Είναι ζητήματα που συνδέονται με την ουσία του θέματος. Το εργοστάσιο της Πελοποννήσου είναι ίδιο με αυτό της Ηπείρου, της Κοζάνης, και το θέμα του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αφορά μόνο την Πελοπόννησο, αφορά σε άλλα 15 εργοστάσια. Λοιπόν, σας λέω ότι δεν υπάρχει ζήτημα, κατά την άποψή μου, το διακινδυνεύω, θα δώσουμε τις απαντήσεις τις οποίες πρέπει. Το ποιος ήταν ο διαγωνισμός και ποιο το περιεχόμενό του, το γνώριζαν εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2013 έχει υπογραφεί η σύμβαση. Το ερώτημα είναι γιατί καθυστερήσαμε τότε. Τόσο. Και όλα αυτά τα γνώριζε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και η πιο προηγούμενη και η σημερινή. Εντάξει. Επομένως λοιπόν, ας μην προκαλείται αναταραχή. Θεωρώ χωρίς λόγο, υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα, ασφαλώς υπάρχουν, αλλά ας μαζέψουμε τα σκουπίδια μας και να τα δούμε την πορεία. Κρατάμε όλα αυτά που είπατε. Το μήνυμά μου είναι σαφές, νομίζω. Κρατάμε όλα αυτά που είπατε, περιμένουμε και τις συσκέψεις της επόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Θέμη μου, πέστε στον κόσμο να προσέχει για το κορονοϊό. Οι εξελίξεις δεν είναι θετικές. Εμείς θα είμαστε πολύ προσεκτικοί για την χρηματοδότηση των εκδηλώσεων, των πανηγυριών, όλα αυτά. Είμαστε. Να μην πάμε σε δεύτερο κύμα. Θα είναι πράγματι κάτι το εξοντοτικό σε οικονομικό επίπεδο, αλλά πρώτα ο άνθρωπος και η υγεία των ανθρώπων. Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δύναμη. Καλό βράδυ. Πάμε εμείς να δούμε τώρα τα σκηνικά στην περιοχή της Τρεφιλίας και να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινώντας από τη μία εβδομάδα που συμπλήρωσε σήμερα, η φωτιά στην Χωματερή στο Αλιμάκι. Μια κατάσταση που προκαλεί προβληματισμό, προκαλεί αγωνία, αλλά προκαλεί και αγανάκτηση. Πάμε να δούμε τι σημειώνεται και από τους κατοίκους. Ο βραχνάς διαχείρισης των απορριμμάτων δεν έφυγε ποτέ και οι τελευταίες εικόνες στην Τρεφιλία αναδεικνύουν και το μέγεθος του προβλήματος. Εδώ και μία εβδομάδα και η ασταμάτητα ηχοματερή στο Αλιμάκι. Η κατάσταση έχει γίνει αποπνικτική, με εξκαφικά μηχανήματα να δουλεύουν διαρκώς σε επιχωματώσεις, προκειμένου ή δυνατόν να καλυφθεί το μέτωπο της φωτιάς και του καπνού. Αν
Ελευθερή που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου στην περιοχή στο Αλιμάκι, Σιγοκέι. Η κατάσταση εδώ σε αυτό το χώρο είναι αποπνικτική. Οι εργασίες συνεχίζονται από τα μηχανήματα προκειμένου να πέσουν τόνοι χώματος έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το μέτωπο εδώ του καπνού και της φωτιάς. Η χωματερή στα Αλιμάκι είναι μοναδική χωματερή στο Δήμο Τρυφυλίας. Αποκαταστάθηκε και αυτή μαζί με τις υπόλοιπες στο Δήμο το 2017 και δίπλα ακριβώς στην αποκατεστημένη άνοιξε μια παράνομη χωματερή με την ανοχή των αρχών και ειδικά από όλο και με το δασαρχείο όπως δεν έχει επέμβει. Τον τελευταίο καιρό η εικόνα είναι μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Όλα αυτά τα τοξικά και τα φτάνουν να τα αναπνέουμε, ειδικά όταν το αέρας είναι από την χωματερή προς το νοικισμό μας, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να μην ανοίξουμε παράθυρο. Οι κάτοικες στις τοπικές κοινότητες των Αρχών και Μύρου είναι αγανακτισμένοι από την όλη κατάσταση και όπως σημειώνουν δεν πρόκειται να επιτρέψουν οι αποκατεστημένοι χωματεροί να δέχεται τα σκουπίδια όλου του Δήμου Τρυφυλίας. Ο όγκος των σκουπιδιών του Δήμου Τρυφυλίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πριν από την αποκατάσταση υπήρχαν τα σκουπίδια μόνο της Κυπαρισίας, του Καποδιστριακού Δήμου. Τότε εμείς διαμαρτυρηθήκαμε για αυτή την κατάσταση. Πήραμε με διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει ένα εργοστάσιο και ο χρόνος θα είναι περίπου 6 μήνες. Αυτά ξέρετε ότι δεν ισχύουν. Φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, εκτός από τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα που είναι δίπλα ένα ποτάμι, τη ρύπανση που γίνεται γενικότερα, την παραγωγή που κινδυνεύει. Αυτά είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε όλες τις... γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τα ανάλογα προβλήματα. Όμως αυτή τη στιγμή έγινε ανάφλεξη στη χωματερή πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι μια φωτιά που δεν έχει σβήσει ακόμα. Ο κίνδυνος να καούμε, αν οι συνθήκες του αέρα είναι τέτοιες, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εκτός αυτού, όλη η περιοχή έχει μολυνθεί. Κάτω από το σκουπιδότοπο αυτό υπάρχει ένα ποτάμι. Υπάρχει ένα ποτάμι το οποίο είναι στα κάτω 200 μέτρα. Στο ποτάμι αυτό, όταν εγώ ήμουν παιδί, έπινα νερό από το ποτάμι. Και τώρα, αν πας να πατήσεις το πόδι στο νερό, δεν βγαίνει τίποτα άλλο παρά μία βούρκα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι κάθε μέσο νόμιμο να το από εδώ και πέρα αυτό θα κάνουμε. Να μην επιτρέψουμε να πάνε σκουπίδια στο χώρο αυτό. Ο χώρος αυτός είναι κορεσμένος, δεν αντέχει. Χτες κάναμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο σε καλό πνεύμα. Οπωσδήποτε ο Δήμαρχος έχει αναλάβει 8 μήνες, δεν είναι υπεύθυνος άμεσα. Φταίνε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές διαχρονικά και κύρια η προηγούμενη δημοτική αρχή. Αυτή εγκατέστησαν τα σκουπίδια όλης της Τρυφυλίας στο συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια έχει ένα πρόβλημα στα χέρια του που πρέπει να το λύσει. Εμείς με την κίνηση που κάνουμε θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, είναι πρόβλημα γενικότερα του Δήμου. Ακούσαμε τις διαβεβαιώσεις του Περιφερειάρχη, ακούσαμε τις δηλώσεις των κατοίκων. Μαζί θα σχολιάσουμε το θέμα με τον Νίκο τον Μπελογιάννη, τον διευθυντή της τηλεόρασης Best. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Και την συνάδελφο του Γιώργου Αναστοπούλου. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Θα πάμε όμως να δούμε και τις απαντήσεις από την πλευρά του Δημάρχου Τρυφυλίας, του Γιώργου Λεβεντάκη. Ο κύριος Λεβεντάκης σχολιάζει το ζήτημα που αναφέρεται τόσο στην ανάφλεξη της χωματερής, έτσι όπως αυτή έχει διαχειριστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με την απάντηση που δίνει προς την Ομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μια σκληρή απάντηση από την πλευρά του. Έκκληση όλοι μαζί να σκύψουν στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την διαχείριση των απορριμμάτων στην Τρυφυλία και να υπάρξει λύση έως ότου τρέξει η υπόθεση της κεντρικής διαχείρισης, απίθυνε ο Δήμαρχος Τρυφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης. Τώρα βέβαια έγινε αυτό το πράγμα με τη χωματερή, με την φωτιά κτλ. Οι άνθρωποι ανησύχησαν. Είπα και πάλι έχουν δίκιο, αλλά εγώ τι μπορώ να κάνω μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες, στους οποίους έχω αναλάβει και αντιμετωπίζω μέσα στα τόσα προβλήματα του Δήμου που βρήκα, που είναι πάρα πολλά, και αυτό το πράγμα το οποίο είναι το πιο επίκαιρο. Συμφωνώ. Όλα τα άλλα μπορούν να διορθωθούν. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο και πρέπει άμεση λύση. Βέβαια, δεν έχω μία πρόταση από κάποιους συγκεκριμένη να πούνε ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο ή θα τα πάμε εκεί κτλ. Συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει.
Απλώς ξέρετε ότι τα σκουπίδια είναι η χαρά στις γάτες. Και εγώ από αυτά έχω πάρα πολλά. Και σκουπίδια και γάτες. Μόνο για να κρίνουν και για να φαίνονται, το φαίνεστε, ότι αυτή είναι νομοταγίστη και εγώ θέλω να παρανομήσω ή να ταλαιπωρήσω τον κόσμο της Τριβιλίας ή τους ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν. Δεν είναι έτσι όμως. Εως ότρεξη υπόθεση της κεντρικής διαχείρισης, ο κύριος Λεβεντάκης προτείνει η κάθε δημοτική ενότητα, μεγάλη, να κάνει την δική της διαχείριση. Μέχρι να τελειώσει το θέμα της Στέλνα και να ηρεμήσει, να φύγουν τα σκουπίδια όλα εκεί, κάθε πόλη να δεχτεί τα σκουπίδια εκεί. Ούτε είναι η Κυπαρσία υποχρεωμένη να δεχτεί το Φιλιατρόν, ούτε τα Φιλιατρά της Κυπαρσίας και το Γαργαλιάρο. Εμείς θα δημιουργούμε τα σκουπίδια, δικά μας είναι. Θα πρέπει λοιπόν και να τα διαχειριστούμε. Εχθές, το κήρυξα εχθές και αυτό ήθελα να πω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να φύγουν τα σκουπίδια. Είναι υγειονομική βόμβα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι τουριστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι απαράδεκτη γύρω-γύρω, να πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να φύγουν. Αυτό έχω να πω εγώ. Και ας πάρουν όλες τις ευθύνες τους. Δεν το δημιούργησα εγώ. Εγώ το βρήκα και το βρήκα πολλά έτη πριν. Και καλά θα κάνουν να σκύψουν όλοι στο πρόβλημα και να μην το βλέπουν αντιπολιτευτικά και κομματικά και ξέρεις εγώ ενδιαφέρομαι πιο πολύ από τους άλλους πατριώτες. Καλά θα κάνουν να πούμε να κοιτάξουν και το παρελθόν του καθένας πόσο έχει διαφερθεί για τους πατριώτες και πόσο νόμιμος είναι σε πάρα πολλά πράγματα που έχει κάνει στη ζωή του. Ερωτώμενος ο κ. Λεβεντάκης για την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε εναντίον του και κατά της Δημοτικής Αρχής, σημείωσε. Μου θύμισαν κάποιες εποχές πολύ παλιές. Αυτοί ξέρουν τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και μετά πολύ καλά θα κάνουν να κοιτάξουν τα του οίκου τους και αυτά που βγαίνουν καθημερινά σήμερα. Και να αφήσουν την πολυδημοκρατία. Και ποιος είναι ο Δήμος. Εγώ ήρθα εδώ να δουλέψει ο Δήμος. Ήρθα να προσφέρω στον τόπο μου. Δεν έχω ούτε πολιτικές επιδιώξεις, ούτε βλέψεις. Λοιπόν, το πολύ καλά θα κάνουν, επαναλαμβάνω, εκεί που θα σκίζανε τα μνημόνια με τη λύρα, να μην πω τίποτα άλλο. Να πούμε, σε μία ώρα, εκεί που τον ελληνικό λαό, να πούμε, εκεί που δώσαν τη Μακεδονία κάτω από μια τέντα, καλά θα κάνουν να προσέχουν τη γραφή για τον καθένα. Γιατί δεν είναι πιο ολοδημοκράτης αυτή, ούτε από μένα, ούτε από τον καθένα. Εγώ ευχαρίστησα τον κύριο Καρίτση πριν αναλάβω και γραπτός. Και με λόγο και στην τηλεόραση και παντού παντού τον ευχαρίστησα γιατί μου έδωσε 2-300 για το λιμάνι. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει από όπου αν προέρχεται κάποιος που για τον τόπο του προσφέρει. Να ευχαριστεί αυτόν που του προσφέρει, όπου και αν ανήκει. Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα απόψε. Ακούσατε όμως την είδηση που αναφέρεται ότι πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως μας σημείωσε ο κύριος Νίκας Γεωργία και ο Δήμος Τριφυλίας. Και είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις και είναι λογικό. Περιμένουμε όλοι να δούμε αυτό το τεράστιο έργο να ολοκληρώνεται, να ξεκινά μάλλον για να ολοκληρωθεί τη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που έχει περάσει από 40 κύματα, που ήταν μια καλή ιδέα και εν πάση περιπτώσει μεσολάβησαν μια σειρά από πράγματα, ήρθαν από την Ήπειρο, εκ των υστέρων το έκαναν, λειτουργεί και είναι όλα μια χαρά. Έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα, μόνο έτσι από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί η λύση. Τώρα, αυτό που νοιάζει τους κατοίκους που αντιμετωπίζουν την κατάσταση, που όπως είπες και στο ρεπορτάζ και νωρίτερα Θέμη, μένεται περίπου μια εβδομάδα η φωτιά εκεί. Νομίζω ότι είναι η ουσία του πράγματος, η αντιμετώπιση του προβλήματος. Να μην τους πνίγουν τα σκουπίδια. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη συγκυριακά εποχή όπου έχουμε και την πανδημία και την μειωμένη κίνηση, γιατί και εκεί πόνταραν στον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό για να πάει κάτι καλά και στην Τριβιλία. Θα σου πω ότι βρεθήκαμε εμείς στην περιοχή σήμερα και αυτό που είδαμε από τις εικόνες, ιδιαίτερα στα τουριστικά σημεία, ήταν εικόνες οσμών ανεπίτρεπτον για αυτή την περίοδο, έτσι. Μαζί με το γεγονός ότι μπορεί να γύρει μια σειρά από ζητήματα και στο υγειονομικό κομμάτι, άσχετα από το κορονοϊό προφανώς, όπως πάντα τέτοια θέματα. Επομένως, έρχεται ο επισκέπτης από όπου και αν έρθει. Αύριο, μεθαύριο, το άλλο Σάββατο, νομίζω περιμένουμε και Άγγλους ή περιμένουμε μια σειρά από κόσμο, ξένους, Έλληνες που θα σκεφτούν να μπουν στη διαδικασία παρά το γεγονός ότι φοβούνται να ταξιδέψουν είτε σε δικούς τους ανθρώπους, είτε εδώ που εύκολα ο δικός έρχεται κανείς από την Αθήνα, να πάνε
κάπου να βρωμάει ο τόπος, να κινδυνεύουν, να φοβούνται. Νομίζω ότι αυτό είναι στο επίκεντρο, η αντιμετώπιση, έστω προσωρινά, με όποιον τρόπο του συγκεκριμένου θέματος, για να δούμε μετά τα ζητήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Αρχικά διευκρινίζουμε ότι η υπόθεση με το έγγραφο, που ξαφνικά το είδανε τώρα όλοι στη δημοσιότητα, την έχουμε αναφέρει από τις, αν δεν κάνω λάθος, από τις 18 Ιουνίου. 18 Ιουνίου, 16 βγήκε το έγγραφο, 18 το είχαμε αναφέρει σε ρεπορτάζ, Νίκο. Τώρα το είχα πάρει η τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ανεξάρτητα από αυτό, είναι ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει εύλογους προβληματισμούς, γιατί δεν βλέπει και εξέλιξη τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα έργο 8 ετών. Δεν βλέπει εξέλιξη, και το κυριότερο απ' όλα έχει πολλές ελλείψεις μέσα από το, το έγγραφο. Ο Φάκελος. Βέβαια, νομίζω ότι ο Φάκελος, νομίζω θα υπάρξει κάποια ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Ενημέρωση και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της περιφέρειας. Να. Και από ό,τι φαίνεται, από την πλευρά της εταιρείας συνεχίζουν. Το σημειώνω αυτό, γιατί είχαμε έτσι και μια επικοινωνία και με τα στελέχη της εταιρείας. Συνεχίζουν ακάθεκτοι στο σχεδιασμό. Ο Παναγιώτης Νίκας πριν από λίγο σημείωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε για το έργο. Δεν υπάρχει άλλη λύση τώρα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Πάντως οι εικόνες με τις χωματερές είναι ενδεικτικές σήμερα στο Αλιμάκι. Οι εικόνες της χωματερές που πεις και έγραψε σήμερα και τις δείχνετε και από χτες είναι, είναι πολύ λίγο με αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Αλλά ειδικότερα στη Μεσσηνία το πρόβλημα είναι τόσο πολύ μεγάλο. Και αυτό που είπε η Γεωργία τα είπε με πολύ κομψό τρόπο. Συμφωνώ εγώ απόλυτα με αυτό που είπε η Γεωργία, αλλά τα είπε με πολύ κομψό τρόπο προκειμένου να μην στενοχωρήσει κανέναν. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Δεν μιλάμε τώρα για τους επαγγελματίες και όλο αυτό και τον κόσμο και αν θα έρθουν κάποιοι αυτοί οι οποίοι είναι ένα δυσβάσταχτο αυτό το πράγμα. Είναι θέμα υγιεινής, όπως πολύ σωστά είπε, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία έχει έρθει στο και ένα, όχι στο παρά ένα. Να μην πω στο και δέκα. Λοιπόν, τώρα ποιος φταίει σε αυτά τα πράγματα, το έχουμε ξαναπεί και ξαναγίνουν οι γραφικοί. Αυτή η ιστορία τώρα όλη είναι μια ιστορία η οποία μας έρχεται εδώ και 10 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Κάποιοι πέταγαν αητό 10 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι φταίει ο κόσμος να την πληρώνει. Λοιπόν, ας βρούνε μια λύση, ας βρούνε μια λύση και ας μην ασχολούνται. Ο κύριος Νίκας ασχολείται τώρα με τα S που του ξαφνικά ανακάλυψε κυρία Μπούζα, τα S και τα SS και τα τέτοια λες και δεν έχει άλλα προβλήματα. Κοιτάξτε το χωριό της εκεί πέρα τι γίνεται. Που ο δρόμος είχε σταματήσει τόσα χρόνια. Δεν κοιτάει τα σκουπίδια που σε λίγο θα είναι και στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη. Στη Μάνη δεν μπορούν να τα πάρουν τα σκουπίδια. Και τα σκουπίδια δεν ξέρω που πηγαίνουν στη Μάνη, γιατί εκεί που τα πηγαίνανε τελικά υπάρχει πρόβλημα. Ας βρουν έναν τρόπο τέτοιο και όλοι αυτοί οι οποίοι το κλείνουν, το βουλώνουν και δεν μιλάνε καθόλου και μιλάνε για άλλα πράγματα και πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να δεινοπαθεί. Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να μείνει και Καλαμάτα. Γιατί άμα κλείσει η Μαραδόνα, θα γίνει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η πύλωση, η Μεσσήνη. Η Μεσσήνη γίνεται. Πριν πάμε σε αυτό, δήλωση από τον Θανάση Βασιλόπουλο για να δούμε τι έχει δηλώσει και τι έχει σημειώσει για το θέμα αυτό και ο Δήμαρχος Καλαμάτας σχετικά με τα απορρίμματα. Έπρεπε εδώ και 3-4 χρόνια να έχουμε σταματήσει να μεταφέρουμε τα απορρίμματα στη Μαραθώλακα για να κάνουμε τη διαχείριση εκεί. Διότι είχαμε μια κεντρική διαχείριση, ένα διαγωνισμό που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολλά χρόνια τώρα. Δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ελπίζουμε θα ολοκληρωθεί. Παρά τα προβλήματα που ακούστηκαν εχθές και προχτές, όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, εγώ επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, να ενημερωθώ. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβληματισμοί, όμως θεωρούμε θα επιληθούν αυτά. Υπάρχει μια ευρεία σύσκεψη αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Ενδεχομένως να μεταβώ και εγώ τη Δευτέρα στο αρμόδιο Υπουργείο για συζητήσεις. Νομίζω θα τα ξεπεράσουμε και θα προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Η μόνη λύση είναι η κεντρική διαχείριση. Το λέμε τόσα χρόνια τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο ρεαλιστικό σενάριο στην περιοχή μας. Πρέπει κάποια στιγμή να ανεβάζουμε τα απορρίμματα στη Μαραθώλακα, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας, μην ξεχνάτε ότι μου αναφέρατε τους άλλους Δήμους οι οποίοι είχαν ενεργές χωματερές. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ενεργή χωματερή. Και η κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση εκτάξεις ανάγκης είναι για να μην φτάσουμε στο σημείο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η Τριφυλία. Για να μπορούμε να έχουμε εναλλακτικά σενάρια. Και να ξέρετε ότι εναλλακτικά σενάρια έχουμε. Δεν κάναμε βηματισμούς, δεν κάνουμε τυχαία. Κάνουμε βήματα και τρέχουμε διαδικασίες και έχουμε και προετοιμάσει αν οτιδήποτε συμβεί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Ακούσαμε λοιπόν και το τι ανέφερε και ο κύριος Βασιλόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο ήρεμοι δεν μπορούμε να κοιμόμαστε και αυτό το καλοκαίρι. Κοίταξε, ο Θανάσης Βασιλόπουλος είδε ευτυχώς τα πράγματα, λέει με το όνομά του.
με το όνομά του, έδειξε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Αυτό που είπα εγώ προηγουμένως δηλαδή. Mm-hmm. Σε αυτό το θέμα. Αυτό, είναι ένα έμπρος. Τώρα κάποιοι πήγαν να κάνουν πολιτική με τον Βασιλόπουλο, επειδή ο Βασιλόπουλο ήταν αντίδημαρχο Καθαριώτος. Νομίζω, για να μην πω ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν μερικοί έχει ξεπεράσει τα όρια του γελίου και πρέπει να σοβαρευτούν. Εδώ πέρα κινδυνεύει η πόλη και αυτή τη στιγμή τις αντιπολιτεύσεις με τα σκουπίδια και με τα καραγκιοζηλίκια και αυτά που λένε και τα παιχνιδίσματα εκεί πέρα και τα tweet και τα, πώς τα λένε, και τα like και τα τέτοια πράγματα, ας τα κόψουν και ας πούνε μια πρόταση. Εγώ από την πλευρά τη δικιά μου θα κάνω μια πρόταση σε όλους τους δημάρχους να πάνε όλοι να βρουν απόψε, να πάνε να βρουν τον Περιφερειάρχη από, που εγώ δεν ξέρω. Και πώς γίνει η διαδικασία, να πάνε να βρουν τον Περιφερειακό και να πάνε να βρουν και όλη και την κυβέρνηση και τα σκουπίδια μέχρι να λυθεί το θέμα αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει με το σκουπιδεργοστάσιο της Στέρνα. Και εκεί ο θείας του Στατούλη μας έχει 10 χρόνια να το περιμένουμε. Ήδη ο κύριος Βασιλόπουλος είπε 4. Το έχει ξεκινήσει 10 χρόνια. Εγώ όλα τα 4 τελευταία πρέπει να έχει τελειώσει. Να τα πάνε στην Ήπειρο που υπάρχει το εργοστάσιο. Με μεγαλύτερο κόστος. Δεν ξέρω αν θα τα πάνε. Να τα πάνε στην Ήπειρο. Εγώ αυτό μπορώ να δω με το φτωχό μου το μυαλό. Τώρα οι υπόλοιποι επιστήμονες, οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν βγάλει δεκαριά ντοκτορά και το ένα και το άλλο και γράφουν στα Facebook και φτιάχνουν και βιντεάκια κομμένα, ραμμένα και τέτοια, έχουν ξεπεράσει, ξαναλέω, το όριο της γελιότητος και πρέπει κάποιοι να τους μαζέψουν. Εκτός και αυτοί που δεν μπορούν να τους μαζέψουν είναι οι ίδιοι. Για να ξέρουμε και τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Γιατί αν θα μείνει η πόλη, τώρα έστω τις 10 μέρες που δεν είναι να δουλέψουν, όποιο τουρισμό και να έχει, που είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αν θα μείνει και με τα σκουπίδια στους δρόμους, είμαστε άξιοι στήχης μας. Και το κυριότερο απ' όλα, έχετε πάει κύριε, γιατί είπες προηγουμένως με τον κύριο Νίκα, να τον πάρεις τον κύριο Νίκα, να πάρεις και τους δημάρχους όλους, να πάρεις και όλους αυτούς οι οποίοι είχαν αντιπολίτευση και τον δήμαρχο μαζί, όλους, και να πάνε μια βόλτα, να πάνε μια βόλτα στην παραλία. Που είναι τα παραλιακά μαγαζιά, να δουν πώς κλαίνε οι επαγγελματίες κάθε βράδυ, να δουν πώς σερβιτόροι παίρνουν ρεπό μες τον Ιούλιο, που έπρεπε μαγαζιά να δουλεύουν με 15 σερβιτόρους και δουλεύουν με 2. Και όχι μόνο της Καλαμάτας. Όχι μόνο της Καλαμάτας, πάντως όλη την Πελοπόννησο. Λοιπόν, ας πάνε να δουν πόσα ξενοδοχεία είναι κλειστά στη Ζάκυνθο, πόσα είναι κλειστά ξενοδοχεία αλλού. Ας πάνε να δουν τι γίνεται. Και μετά να έρθουν να κάνουν κριτική που έχουν μάθει όλοι πίσω από το μισθό το οποίο παίρνουν οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή κάποιοι του συντηρεί ο πατέρας τους. Να κάνουν κριτική στις πλάτες των αλλών. Και οι άλλοι, το Σεπτέμβρη, που σκέφτονται το Σεπτέμβρη, που είναι πολύ κοντά ο Σεπτέμβρης, είναι έτοιμοι να δώσουν μια θηλιά στο λαιμό να αυτοκτονήσουν. Ή κάτι άλλοι, όπως λέει σήμερα και ο Επίτροπος, η ωραία στήλη, η οποία νομίζω ότι αξίζει να διαβάσετε στο site το δικό μας, όπως λέει και ο Επίτροπος, ο Ηλίας του 16ου έδωσε τη λύση για την Πύλο. Ρε, δεν ντρεπόμαστε λιγάκι. Ρε, δεν τρεπόμαστε, περάσαμε το Χατζηχρήστο. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Και πάλι να διοικήσετε εσείς όλους τους υπόλοιπους εμάς. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Με τις προτάσεις αυτές που κάνετε. Τουλάχιστον γίνονται προτάσεις. Τι προτάσεις γίνονται. Λέω, έχει δίκιο ο Συλλογοεπίτροπος. Λοιπόν, καθημερινή αυτοδιοικητική στήλη λοιπόν στο www.bestpavlatv.gr και νομίζω ότι θα έχουμε να βλέπουμε και να λέμε πολλά και για τα όσα γίνονται στα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, που δεν είναι μόνο φυσικά η διαχείριση των απορριμμάτων. Θα ευχαριστήσουμε προσωρινά τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Θα πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται με τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, περίμενε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και θέματα αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν ξεφύγει από την ιστορία όλη αυτή την που ζούμε και θα πρέπει επιτέλους κάποιοι να σοβαρευτούν. Όπως άκουσα και χτες που είπες ένα θέμα, που σχολίασε ένα θέμα με το θέμα του αεροδρομίου, με το θέμα του πολιτικού αεροδρομίου και του στρατιωτικού αεροδρομίου. Επειδή δεν ξέρω τι άποψη έχετε, γιατί εμείς όλοι αυτοί, το αεροδρόμιο είναι τόσα χρόνια εδώ, η 120 ΠΑ. Τώρα αναβαθμιστεί η 120 ΠΑ, γιατί έχουν βγει κάποιοι οι οποίοι παλιά είσαστε μικροί εσείς και η Γεωργία. Έχουν βγει κάποιοι παλιά οι οποίοι ήταν υπέρ του αεροδρομίου, τώρα να βρίζουν να κλείσουν το αεροδρόμιο. Όπως λέγανε κάποιοι υπέρ του στρατοπέδου, μετά λέγανε να κλείσουν το στρατόπεδο. Δεν ξέρω τι θα πάνε να πούνε. Υπάρχει ο προβληματισμός για το. Κάτσε να σου εξηγήσω. Ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει, τι υπάρχει. Αν υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο ή. Αν θα υπάρχει ίδια δυναμική στο πολιτικό αεροδρόμιο να έρχονται τα ίδια αεροσκάφη, αν θα και περισσότερο ο χώρος. Αν... Και περισσότερο δυναμική, γιατί θα αναβαθμιστεί ο αεροδρόμιο και ο πύργος ελέγχου και ο αεροδιάδρομος. Πέρα από τα υπόλοιπα που πάνε. Άκουσα την τοποθέτηση για τη Ελλάδα και οι δύο χτες το βράδυ. Καλά. Λοιπόν, ναι,
Αυτή μου ψήφισε. Προσωπική. Εμένα θα σου πω. Προσωπική. Και θα σου πω, άμα θέλει να την πάρετε το μαγαζί. 5 εκατομμυρίων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 3.000 άτομα το να μείνουν μόνοι μας στην Καλαμάτα σε ένα αεροδρόμιο το οποίο κάποιοι νομίζουν αυτός ότι είναι. Αυτό είναι ο σχεδιασμό 20 ετία. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. 20 ετία. Τι 20 ετία. Σχεδιασμό 20 ετία. Τι μόνο μπροστά στο τι μπορεί να χάσει. Λοιπόν, γιατί τι χάσει, για πε μου τι χάσει. Περίμενε να σου ανακούσει. Άκουσα και τοποθέτηση του Δημάρχου σήμερα και ήταν πολύ σωστή. Κράτησε μικρό καλά και τα δύο. Ναι, λοιπόν, τα δύο. Ναι, για πες μου. Ήπια τουριστική ανάπτυξη. Και τα δύο πρέπει να αναπτυχθούν. Δηλαδή θα πετάνε τα αεροπλάνα και θα σας... Θα ρεαλιστικά πράγματα. Θα άτομα στην Καλαμάτα να πίνουν χειμώνα καλοκαίρι στη Μεσσηνία. Στα 20 χρόνια. Υπάρχουν δύο πηγές αντιδράσεων, όπως πάντα. Ας την κρατήσουμε τη μία που είναι η αντίδραση για την αλήθεια. Άκουσα κάποιον ο οποίος έλεγε να κάνουμε το λιμάνι, να το κάνουμε το λιμάνι εμπορικό. Και να το κάνουμε με πλοία, ο οποίος ήταν να πάμε και στη Λιβύη, ένας ηλίθιος που κυκλοφορεί με ένα ποδηλατάκι και με ένα καπέλο. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε έτσι και έτσι και είπε για το αεροδρόμιο ότι ο αεροδρόμιο δεν είναι τουριστικό. Το λιμάνι να γίνει λοιπόν, αυτό και το αεροδρόμιο τουριστικό. Μιλες λοιπόν, για χαρακτηρισμούς. Άκουσα να σου πω τώρα, δεν είπα. Μην αφήνεις χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Δηλαδή, στα Χανιά που το αεροδρόμιο, που είναι η Κρήτη είναι φοβερή, η Κρήτη, το Μακεδονία. Άσε να σου πει και κάποιος κάτι. Μίλα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, τα Χανιά με την Καλαμάτα δεν έχουν καμία σχέση. Για το ένα έχει και νατοϊκή σχέση, το άλλο δεν έχει νατοϊκή σχέση. Να το κάνουμε και το παρανατοϊκή. Ωραία, λοιπόν. Δεν κατάλαβα αυτό. Να σου πω δύο πράγματα. Ίσα είναι δυσκολότερο στα Χανιά. Δύο πράγματα να σου πω. Και το δεύτερο κομμάτι, κανείς δεν είπε, εμείς είπαμε και τα δύο. Και τα δύο πράγματα. Αλλά είσαστε παραπάνω στο τέτοιο, να το κλείσετε. Όχι, όχι. Κλείστε το. Λύσε όμως ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κλείστε το. Λύσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Καλά. Λύσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γενιές και γενιές μεγάλωσε. Λύσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ακούσα άποψη. Λοιπόν, λύσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με το πολύ απλό. Ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω από πότε το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι τον κύριο Κούκη που είχε έρθει εδώ πέρα, δεν μπορούν να σταθμεύσουν 3 και 4 αεροπλάνα. Α, είδες τώρα. Ακόμα. Γι' αυτό σου λέω. Ακόμα. Θα ενημερώνεις. Θα ενημερώνεις πρώτα καλά. Άκου τώρα, Γιάννης. Αυτό είναι θέμα της πολιτικής αεροπορίας και δεν της πολεμικής. Ήδη έχει γίνει παραχώρηση από τον κύριο Κούκη. Να μην το πω απόψε. Να μην το πω απόψε και σε ταράξω. Όχι, να μην με ταράξεις. Ακούς, ήδη έχει γίνει παραχώρηση τότε από την κυβέρνηση Σαμαρά για τα παραπάνω στρέμματα για να παρκάρουν τα τέτοια. Δεν έγινε τίποτα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις ότι υπήρξε συνεννόηση μεταξύ της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Τουλάχιστον από την πλευρά της 125 να υπάρξουν κάποιες παραχωρήσεις και δεν μπορεί να γίνει αυτή. Και δύο αεροπλάνα που έχουν χαλάσει. Που έχουν χαλάσει. Ναι. Έχουν μείνει εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούν ούτε καν να σταθμεύσουν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ούτε καν. Γιατί δεν δέχεται η 125. Κοίτα, για να σου πω γιατί δεν δέχεται η 125. Βέβαια δεν δέχεται και να σου πω γιατί δεν δέχεται η 125. Γιατί ήδη έχουν παραχωρηθεί τα κομμάτια, τα στρέμματα και πρέπει να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι θέμα του πολιτικού και καλά κάνει η 125 και δεν δέχεται. Για θυμάμαι και επί Δημακογιάννη, διοικητή του Δημακογιάννη, που έπαιρνε τα αεροπλάνα, τα Learjet και τα πήγαινε από εκεί που ήταν τα μαχητικά. Έπαιρνε τα Learjet και τα πήγαινε εκεί πέρα που ήταν τα Καναντέρ. Τα θυμάμαι εγώ από τώρα. Λοιπόν, από τότε. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αν δεν μπορεί να λύσει η κυβέρνηση, που θα, εφόσον τις έχουν παραχωρηθεί τα στρέμματα και εφόσον έχει γίνει ιστορία, τότε ψήφισα στα μάτια. Από το 12. Συγγνώμη, άμα δεν μπορεί να λύσει το τότε, δεν φταίει η πολεμική αεροπορία, ούτε φταίνει οι αεροπόροι. Τότε να κλείσουμε το αεροδρόμιο, να βάλουμε τους γύφτους εκεί πέρα με τα τσαντήρια. Εκτός και θέλετε να το κάνουμε και αυτό όπως κλείσαμε για τη Γεωργία, κλείσαμε να κλείσουμε τα στρατόπεδα, να κλείσουμε όλα και να περιμένουμε τον τουρισμό. Να γίνουμε όλοι ξενοδοχεί. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά που θα δούμε από εδώ και στο εξής. Εγώ δεν κρατώ τις αντιδράσεις μόνο για την αντίδραση, γιατί θα δούμε τέτοιες. Αντιδράσεις μόνο για τις αντιδράσεις. Θα μπει το ΝΑΤΟ στη μέση, θα μπουν διάφοροι κίνδυνοι. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει. Το ζήτημα είναι αν το ένα επηρεάζει το άλλο. Είπε ο Θανάσης Βασιλόπουλος σήμερα για ήπια τουριστική ανάπτυξη. Θα πρέπει να δούμε κάποιες μελέτες, να δούμε κάποια τέλος πάντων από όλα όσα προβλέπονται και τι θα περιλαμβάνει όλο αυτό. Ακόμη είναι στον αέρα. Καταρχάς δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα μην τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Λοιπόν, να δούμε... τα 49 στρέμματα η απολωτρίωση προχωράει. Προχωράει η απολωτρίωση. Αυτό είναι καλό νέο που λες τώρα. Αυτό είναι λοιπόν, ένα πολύ καλό και πέρα, σημαντικό νέο. Από εκεί πέρα πώς θα πετάνε τα αεροπλάνα, αν θα πετάνε Boeing, αν θα πετάνε τέτοια για Γεωργία. Να σου παρουσιάσω εσένα το σχέδιο που είσαι ικανή, που ξέρεις εσύ και από το Top Gun εσύ. Κατάλαβες, να τα πεις.
Να μην πω τον Ραφαήλ να τα βρει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν προσωμιότητες. Ρε σοβαρευτείτε ρε, που θα σας δώσουν, μιλάμε το σχέδιο σας θα γίνει στο πολεμικό αεροδρόμιο. Έλα, το θέμα είναι... Ας δώσουν το σχέδιο της ανάπτυξης του τουριστικού αεροδρόμιου. Του τουριστικού αεροδρόμιου, αυτό πάει η κυβέρνηση να πάνε πάνω 3 στρατεία. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το πολιτικό αεροδρόμιο δεν μπορεί να... 3.000 άτομα να μείνουνε. 3.000 άτομα να μένουν μόνιμα. Το θέμα είναι τι θέλουμε. Τι θέλουμε μακροπρόθεσμα, αυτό που λέω θέλουμε. Θέλουμε μακροπρόθεσμα να κοιτάξουμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, δεν το θέλουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε. Δεν το θέλουμε και αυτό. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Και αυτό δεν το θέλουμε. Για την ανεβάσει στα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Βασιλόπουλος για το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης των Πιλότων. Ο λόγος λοιπόν για το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα μετατραπεί σε ένα τέτοιο διεθνές κέντρο εκπαίδευσης υπταμένων υπό την αιγίδα, από ό,τι φαίνεται, του Ισραήλ με βάση και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην περιοχή. Στραμμένα στη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα, βρισκόνται όλων τα βλέμματα στην Ελλάδα ύστερα από τις επαφές που είχε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στο Ισραήλ, με την πιθανή ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας να δίνει ανάσα στην πολεμική αεροπορία, η οποία μέχρι σήμερα πραγματοποιεί τις εκπαιδεύσεις των εκπαιδευομένων της σχολής Ικάρων με εξαιρετική δυσκολία λόγω του πεπαλαιωμένου υλικού και προφανώς δεν μπορεί να προσελκύσει πιλότους από την ευρύτερη περιοχή. Για το θέμα δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις, όπως σημειώθηκε για μία ακόμη φορά στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Είχα πολύ ωραία συζήτηση τόσο με τον Υπουργό όσο και με τον Αρχηγό, όπου μου εξήγησαν ότι ο στόχος επί της ουσίας είναι η αναβάθμιση του εξοπλισμού της 125, του εξοπλισμού δηλαδή, που εκπαιδεύονται οι πιλότοι της χώρας μας. Όλες οι άλλες συζητήσεις όσο αφορά το Διεθνές Κέντρο είναι σε μια πρώιμη συζήτηση ακόμα, δεν έχουν εξελιχθεί και έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε αναλυτικά. Εκείνο όμως που με διαβεβαίωσαν κυρίως ο Αρχηγός ήταν ότι δεν θα υπάρξει όχληση και πρόβλημα στην περιοχή μας. Αυτά όλα όμως, όπως είπα και νωρίτερα, θα τα δούμε καθώς έχουμε μπροστά μας όλες τις συζητήσεις και θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί πως αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, ενώ ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε σαφή τη θέση του Δήμου που έχει να κάνει με μια ήπια και ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Χαρακτηριστικά ήταν όσα ζήτησε ο Δήμαρχος για την αξιοποίηση από την πλευρά του Δήμου μέρους του στρατοπέδου. Ο Υπουργός ήταν θετικός, ήταν η δεύτερη φορά που συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Και την πρώτη φορά ήταν θετικός, τώρα όμως την προχωρήσαμε λίγο ακόμα τη συζήτηση. Είπε ότι εφόσον εμείς καταθέσουμε μια συγκεκριμένη τεχνοοικονομική πρόταση, η οποία θα αποδεικνύει ότι πραγματικά θα αξιοποιηθεί προς όφελος της πόλης, πολιτιστικά, τουριστικά, ό,τι εμείς επιλέξουμε, θα στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία μας και θα προτείνει στο ΤΕΘΑ να παραχωρηθεί χώρο στο Δήμο Καλαμάτας, όσος χώρος χρειάζεται. Πάμε εμείς τώρα και στο μέτωπο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στην περιβόητη φάση της ανακοίνωσης των βαθμολογιών για τους υποψηφίους. Μέχρι να δούμε λοιπόν πώς έχουν διαγραφεί τη μέρα τα δεδομένα. Είχαμε αυτή την ανακοίνωση και περιμένουμε και τις βάσεις. Τέλος, στην αγωνία των περίπου 100.000 υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνει από σήμερα με την ανάρτηση των βαθμολογιών στα σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μάθουν τις βαθμολογίες τους στα μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού, είτε επισκεπτόμενοι το λύκειό τους, είτε στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Ωφελημένοι από τον κορονοϊό, φαίνεται πως ήταν οι μαθητές, αφού σύμφωνα με τη διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ Καλαμάτας, είχαν αρκετό χρόνο να διαβάσουν, γεγονός που οδήγησε πολλούς στην επιτυχία. Σήμερα πήραμε τους βαθμούς. Τα πράγματα κύλησαν πολύ καλά, ήταν αναμενόμενα θα έλεγα. Οι καλοί μαθητές πήραν τους βαθμούς που αναμένανε, δεν είχαμε εκπλήξεις. Όλα κυλήσανε καλά, παρόλο που είχε αλλάξει φέτος το σύστημα. Οι καλοί μαθητές επιβραβεύτηκαν, θα έλεγα. Θεωρώ ότι ο κορονοϊός τους βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν τρεις μήνες στο σπίτι τους, περίπου τρεις μήνες. Οπότε είχαν την ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν τον χρόνο αυτό και να διαβάσουν. Το παραδέχτηκαν και οι μαθητές αυτό. Ξαναναρτούνται και στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμοί. Αυτοί οι λίγοι που ήρθαν είπαν ότι θα πετύχουν τη σχολή που θέλουν. Κάποιοι είχαν και πολλές επιλογές και δεν ξέρανε τι να δηλώσουν. Όλα καλά νομίζω πήγανε. Για αυτούς τουλάχιστον που είχαν δουλέψει πολύ. Και είναι λογικό. Αυτός που δουλεύει αμοιβέται. Σημειώνω το
Σάββατο 11 Ιουλίου μέχρι και την επόμενη Παρασκευή 17 του μηνός, όλοι οι υποψήφοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους. Να θυμίσουμε στους μαθητές ότι η διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού είναι μέχρι τις 17 Ιουλίου και το σχολείο θα είναι ανοιχτό την Τρίτη. Σε περίπτωση που έχουν κάποιο πρόβλημα με τη συμπλήρωσή τους, θα είμαστε εδώ, θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αν χρειαστούν. Να μην ξεχαστούν λοιπόν, 17 Ιουλίου, τελευταία ημερομηνία, με πολύ προσοχή το να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία έρχονται για την υπόθεση του κορονοϊού. Και σήμερα είχαμε 60 νέα κρούσματα κορονοϊού. Μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής παθολογίας, ο κύριος Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εμένα. Κύριε Χαλβατσιώτη, δεν ξέρω πόσο σας ανησυχούν. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ένας αυξητικά συνεχώς αριθμός, ένας αυξητικά συνεχόμενος αριθμός. Χθες είχαμε 50, σήμερα 60, 42 από τουρίστες, πολλά τα εισαγόμενα. Πώς θα διαχειριστούμε την όλη κατάσταση? Αυτό ήταν μια πρόκληση από πριν και συνεχίζει να είναι και λίγο πολύ αναμενόταν. Δηλαδή, ξέρουμε και άλλες χώρες που χαλαρώσαν τα μέτρα. Μερικές τα πήραν πίσω, όπως το Ισραήλ για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μερικές πολιτείες ξανακλείσανε πίσω. Αλλά ας βλέπουμε το αισιόδοξο σενάριο. Είναι ότι γνωρίζουμε αρκετά, μαθαίνουμε κάθε μέρα και πιστεύω το μέτρο το οποίο πρέπει να πάρει η πολιτεία είναι περισσότερα διαγνωστικά τεστ, περισσότερες, ας το πούμε, επιλογές από κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αυξημένα κρούσματα στατιστικά. Καλή ώρα όπως αυτό που ζητήθηκε από πριν να υπάρχει η βεβαίωση ότι είναι αρνητική. Πιστεύω ότι όλη η κατάσταση είναι δυναμική. Ας είμαστε αισιόδοξοι, τα κρούσματα δεν είναι πολλά. Δηλαδή όταν έχουμε μια ολόκληρη πόλη σαν την Καλαμάτα καθημερινά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα έχουμε και 30 κρούσματα, μην το βλέπουμε ότι είναι, πώς να το πω, κάτι το οποίο θα πρέπει να ξανακλείσουμε πίσω για 2 μήνες και 3. Είναι όμως ένα καμπανάκι, όπως σωστά είπατε, για να είμαστε σε γρήγορση και να δούμε πώς θα επεκτείνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες προληπτικές τις οποίες έχουμε. Ναι, το θέμα είναι μπορούν να ληφθούν νέα μέτρα. Σήμερα ακούσαμε ότι δεν θα εισέρχεται και κανένας αν δεν είναι αρνητικός λίγο πολύ. Ναι, ίσως αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο πιο πριν από τώρα που αποφασίστηκε. Ίσως θα πρέπει να γίνουν περισσότερα τεστ, μάλιστα επειδή δεν υπάρχουν πολλά τεστ σε διάφορες χώρες, δοκιμάζεται ιδιαίτερα στις εισόδους για να μην καθυστερούν αυτό το pooled, δηλαδή το ομαδικό. Αναμειγνύεται, ας πούμε, από 10, 20, 30 ασθενείς το δείγμα, οπότε αν βγει αρνητικό είναι αυτομάτως και οι 30 και έτσι δεν υπάρχει καθυστέρηση. Δημιουργούνται διάφορα τέτοια κόλπα και εισάγονται στην καθημερινότητα, ας πούμε, όπου πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να τα υιοθετήσουμε. Βλέπουμε ότι είναι στο κόκκινο τα Βαλκάνια και νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα που λίγο πολύ ανησυχεί. Μας ανησυχεί επειδή είμαστε και εμείς σε αυτό το χάρτη ή μας ανησυχεί επειδή δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει και σαν πληθυσμός και σαν Έλληνες και λόγω και της χαλάρωσης που επιδείξαμε αμέσως μετά το lockdown την όλη κατάσταση? Κοιτάξτε, το περιβάλλον είναι λίγο αδιάγνωστο, δηλαδή είναι και λίγο ρουλέτα. Ξέρουμε ότι οι γειτονικές χώρες στην πρώτη φάση της πανδημίας δεν αναφέρανε πάρα πολλά κρούσματα, όπως και εμείς πολλές περιοχές με κλειστές κοινωνίες δεν γνωρίζαμε ακριβώς την έκτασή του. Γι' αυτό είπα είναι δυναμική. Τώρα το μαθαίνουμε και παίρνουμε μέτρα. Αλλά το κακό είναι ότι, ξέρετε, δεν θα κινδυνέψουν μόνο, αν πούμε ότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, μόνο οι γηγενείς κάτοικοι της Ελλάδος. Θα κινδυνέψουν και οι άλλοι επισκέπτες που θα έρθουν από άλλες χώρες και θα το ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Και ουσιαστικά γι' αυτό συνεργάζονται διάφοροι φορείς σε όλη την Ευρώπη για να μπορούν να παίρνουν τα μέτρα τους. Εμένα μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, που οι Βρυξέλλες, το Βέλγιο, το οποίο είχε πολύ, ο Πέλεκης είχε πέσει πολύ βαρύς σαν χώρα, ήταν από τις χώρες με τα υψηλότερη θνητότητα, μας κατηγοριοποιούν εμάς σαν μια χώρα υψηλού κινδύνου τώρα, που αν επιστρέπουν οι επισκέπτες, οι Βέλγοι από την Ελλάδα πίσω, να περνάνε εντατικό έλεγχο. Αυτό φαντάζομαι το κάνουν ακριβώς, γιατί πιθανότατα φοβούνται την επικοινωνία που μπορεί να έχουν οι Βέλγοι υπήκοοι με κατοίκους άλλων βαλκανικών χωρών, όπου πιθανότατα σαν τη Σερβία είναι ανεξέλεγκτο πλέον το κύμα. Και δεν μπορούν να πάρουν και μέτρα τοπικά. Βλέπετε,
ο κόσμος έχει αντιδράσει τόσο πολύ που η κυβέρνηση πιστεύω είναι ανίσχυρη. Αλλά πέρα από αυτά, εμείς οφείλουμε να αναπτύξουμε πιστεύω περισσότερες διαγνωστικές δοκιμασίες, να βάλουμε κάποιες απαγορέψεις αν χρειάζεται να τις βάλουμε και βέβαια πρώτα απ' όλα εμείς εδώ να κρατάμε όλες αυτές τις συνθήκες υγειονομικές οι οποίες πλέον είναι αμφιβίδες. Και να μην ξεχνάμε. Υπάρχει, να το ρωτήσω και φαντάζομαι ότι θα σας έχει απασχολήσει και εσάς. Υπάρχει κίνδυνος ξανά ενός lockdown και πόσο υπαρκτός είναι αυτός? Παντού υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, σε κάθε χώρα, σε κάθε κοινωνία, είτε περιοχική, είτε γενικότερη σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λέμε ότι ας προσέξουμε εμείς πρώτα το σπίτι μας, να μην κατηγορούμε πάντα τους ξένους και εμείς μεταδίδουμε τον ιό. Και αν έρθει ένας ξένος επισκέπτης στην Ελλάδα και κολλήσουν 100, και αυτοί οι 100 μετά θα το μεταδώσουν σε άλλους 1000. Άρα λοιπόν, μην επαναπαυόμαστε και μην πιστεύουμε σε κάτι διαδόσεις που λέει ότι ξέρω εγώ τώρα το καλοκαίρι χάνει την ενέργειά του ο ιός, δεν κολλάς τόσο εύκολα. Και αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή υποφέρει η ζώνη του ήλιου. Δηλαδή, ποιες είναι οι πολιτείες αυτές που είναι στη ζώνη του ήλιου? Οι νότιες πολιτείες, όπως είναι το Τέξας, η Αριζόνα, η Φλόριντα. Αυτοί έχουν τα περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή. Όχι οι πολιτείες που είναι προς βορρά, που δεν είναι και τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Ποιες χώρες αυτή τη στιγμή είναι πιο προβληματικές όσον αφορά την ανάπτυξη των νέων κρουσμάτων? Η Βραζιλία. Τι κάνει κρύο στη Βραζιλία αυτή την εποχή? Ψήνεται ο κόσμος. Άρα λοιπόν, γιατί να εμείς να πιστεύουμε ότι ο Θεός της Ελλάδας και ο ήλιος της Ελλάδας που μας προστατεύει, ενώ ο ήλιος της Βραζιλίας δεν προστατεύει? Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα? Μάσκες, απόσταση. Πλένουμε τα χέρια μας και προσέχουμε τους συνανθρώπους μας. Σίγουρα το 0,3% πεθαίνει και δεν θα πεθάνουμε κι εμείς αν κολλήσουμε, αλλά θα είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι για τους συνανθρώπους μας που είτε τους γνωρίζουμε και είναι μέσα στην οικογένειά μας, είτε είναι απλά στην κοινότητα στην οποία ζούμε και οι οποίοι θα κινδυνέψουν σοβαρά. Και αυτό είναι γνωστό, δεν το συζητάμε. Άρα προσέχουμε. Έτσι, δεν είναι όσο τόσο και διαφορετικό κακό να είναι το καλοκαίρι, ας το προσπαθούμε. Ναι, ας κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία μας με τη λίγη προσοχή και την λίγη, ας το πούμε, με το λίγο ενδιαφέρον που θα δείξουμε στους συνανθρώπους μας έμεσα, που θα μας φέρει πιο κοντά αντί να μας χωρίσει. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε να προχωρήσει και η οικονομία. Γιατί ένα lockdown δεν την πληρώσει μόνο, για παράδειγμα, ο επιχειρηματίας που εξαρτάται τον τουρισμό, θα την πληρώσουμε και η υπόλοιπη κοινωνία. Γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία η οικονομία. Δεν είναι ότι εγώ έχω δουλειά, εσύ δεν έχεις. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε να μην γίνει το lockdown και από εμάς. Και να απαιτήσουμε μέτρα από την κοινότητα, από τις αρχές, από τις υγειονομικές αρχές, τα πιο σωστά μέτρα που μπορεί να γίνουν, αλλά ταυτόχρονα και να διαφυλάξουμε και εμείς την υγεία του περιβάλλοντός μας. Αλλά είναι στο χέρι μας λίγο πολύ. Προφανώς, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κρατάμε όλες αυτές τις σημαντικές αναφορές και από εσάς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Μετά τα πρόσφατα τώρα συμβάντα αρπαγής ανηλίκων αλλά και αποπειρών, η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση οδηγιών για την προστασία των παιδιών από την απαγωγή. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως το πρώτο που θα πρέπει να μάθουμε ως γονείς στα παιδιά μας είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να μιλούν σε ξένους, ενώ είναι εξίσου σημαντικό να τους δώσουμε παραδείγματα τα οποία θα καταλάβουν. Παιδί μου, ποτέ μην μιλάς σε ξένους. Αυτή είναι μια συμβουλή προσταγή των περισσότερων γονέων στα παιδιά τους για να τα προστατεύσουν από τα χειρότερα. Ο ξένος, ο κακός, που θέλει να πειράξει το παιδί τους, να το απαγάγει, να του κάνει κακό. Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι αυτή και μόνο η συμβουλή δεν είναι αρκετή για να προστατεύσει τα παιδιά. Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που παρατηρήθηκαν σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, θέλουμε να συμβουλέψουμε γονείς και παιδιά να είναι ιδιαίτερη προσεκτική κατά τις μετακινήσεις τους και ιδιαίτερα τα παιδιά. Όταν πηγαίνετε στο σχολείο ή όταν πηγαίνετε φροντιστήριο ή σε άλλες δραστηριότητες, είτε επιστρέφετε μόνοι σπίτι σας είτε περιμένετε τους γονείς σας, να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση να σας προσεγγίσουν άγνωστοι με το πρόσχημα να σας πάνε σπίτι, λέγοντας ότι τους έστειλε η μητέρα σας ή ο πατέρας σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστοι να σας βάλουν σε όχημα προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνησή σας. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση από άγνωστα προς εσάς άτομα να σας παρέχουν δώρα. Έστω ακόμη και ένα μικρό δώρο, όπως είναι μία σουκοφρέτα ή όπως είναι ένα κρουασάν. Οι περιπτώσεις αρπαγής και απόπειρας αρπαγής ανηλίκων που είδαν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας προκαλούν προβληματισμό και έντονη ανησυχία. Η ελληνική αστυνομία από την πλευρά της δίνει σημαντικές συμβουλές εφιστώντας σε μικρούς και μεγάλους την προσοχή. Σε κάθε περίπτωση να ενημερώνετε κάποιο άτομο που γνωρίζετε για μεγάλο διάστημα και εμπιστεύεστε, όπως μπορεί να είναι μια δασκάλα στο σχολείο ή μια
μία μητέρα ενός άλλου παιδιού ή ο ιδιοκτήτης ή κάποιος δάσκαλος από το φροντιστήριο, και σε περίπτωση που περπατάτε και είστε στο δρόμο μόνος σας, να πηγαίνετε άμεσα σε κάποιο δημόσιο χώρο όπου υπάρχουν και άλλα άτομα. Είναι βέβαιο ότι τα άγνωστα άτομα που θα σας προσεγγίσουν, αμέσως μόλις αντιληφθούν την παρουσία άλλων ατόμων ή όταν μεταβείτε σε δημόσιο χώρο, θα αποχωρήσουν. Υπάρχει μια απόφαση σήμερα που πραγματικά αποτελεί πρόκληση και έχει να κάνει με αυτά που βγαίνουν από την τουρκική σε πολλά εισαγωγικά δικαιοσύνη, και όσο φαίνεται να έχει βάλει το χεράκι του Ερντογάν για να μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφία. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο στρατηγικός αναλυτής, ο κ. Σάββας Καλεντερίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε, σε εσάς, στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκεται η υπόθεση της δικαιοσύνης. Φαίνεται πάντως ότι σηματοδοτεί αρκετά αυτή η απόφαση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Και αν έχουμε αντιδράσεις πέρα από την εκπεφανασμένη ανησυχία μέχρι τώρα. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας της Τουρκίας, η οποία απόφαση σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο Ερντογάν εξέδωσε ανακοίνωση, εξέδωσε προεδρικό διάταγμα με το οποίο πλέον αποφασίζει ο ίδιος, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Μάλιστα, ο ίδιος δημοσιοποίησε την απόφασή του στο Twitter σε φωτοτυπία, γράφοντας από πάνω, καλωρίζει και η απόφασή μας. Τώρα, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, κύριε Κανελόπουλο. Η απόφαση αυτή του Ερντογάν δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα και με την Ορθοδοξία. Είναι σοβαρότατη πρόκληση και εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εναντίον της Ελλάδας. Όμως δεν το έκανε γι' αυτό ο Ερντογάν. Έκανε όλα τα άλλα. Έκανε την Γαλάζια Πατρίδα, έκανε το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, κάνει τις παραβιάσεις. Κάνει πάρα πολλά. Αυτό όμως δεν το έκανε για την Ελλάδα. Ο Ερντογάν το έκανε για τους εξής λόγους. Για το πολιτικό Ισλάμ. Ξέρετε, το πολιτικό Ισλάμ έχει τη δική του ιδεολογία και μάλιστα είναι και μυστική. Δεν μπορεί να την αποκαλύψει, για να αποφευκτούν οι εσωτερικές διαμάχες στην Τουρκία. Η μυστική ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, του οποίου ο επικεφαλής είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, είναι η εξής. Θεωρούν τον Μουσταφά Κεμάλ, τον κατά τα άλλα ήρωα, εθνικό ήρωα της Τουρκίας, τον θεωρούν ως έναν προδότη, ο οποίος στην ουσία υποτάχθηκε στις απταγές του ιμπεριαλισμού, μιλάω τώρα με τη δικιά της λογική, και έκανε τα εξής. Πρώτον, υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης που άφησε έξω από τα σύνορα της Τουρκίας το Κερκούκ, τη Μοσούλη, το Χαλέπι, την Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη, ενώ με τον Εθνικό Όρκο όλα αυτά ήταν μέσα, έπρεπε να είναι μέσα στην Τουρκία. Επίσης κατήργησε το Χαλιφάτο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Χαλιφάτο ήταν στην ουσία ο τοποτηρητής του Μωάμεθ στη γη, του προφήτη Μωάμεθ στη γη. Και μέχρι το 1924-25 το Χαλιφάτο ήταν στην Τουρκία. Το είχε ο Σουλτάνος και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τουρκίας. Κατήργησε το Χαλιφάτο λοιπόν, προδίδοντας τη μουσουλμανική πίστη. Κατήργησε την Οθωμανική γλώσσα, την Οθωμανική γραφή, και μετέτρεψε την Αγία Σοφία που ήταν τζαμί μέχρι τότε, τη μετέτρεψε το 1934 με ένα προεδρικό διάδοχο σε μουσείο. Ο Ερντογάν, το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία, καταρχάς να πούμε ότι ο Ερντογάν έχει ως πολιτικό το αντίπαλο, δεν έχει τον Κιλιτσδάρολου που είναι ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ούτε τα άλλα κόμματα. Ο αντίπαλος του Ερντογάν είναι ο νεκρός Μουσταφά Κεμάλ και ο Κεμαλισμός. Και ο Ερντογάν δέχθηκε την πρώτη στρατηγική του ήττα από τον Κεμαλισμό στην Κωνσταντινούπολη στις εκλογές πέρυσι από τον Ιμάμουλ. Έπρεπε λοιπόν να πάρει και αυτήν την εκδίκηση, και τι έκανε. Εισέβαλε στο Ιράκ και είναι κοντά στο να καταλάβει το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Εισέβαλε στη Συρία και είναι κοντά στο να καταλάβει το Χαλέπι. Κατέλαβε τη μισή Κύπρο και την περικύκλωσε με τα ερευνητικά σκάφη και με τις φρεγάτες. Με το Τουρκολιβικό Μνημόνιο αλλά και τη Γαλάζια Πατρίδα στην ουσία είναι έτοιμος να κάνει τουρκικά τα μισά νησιά του Αιγαίου, και πρέπει να ξυπνήσουμε. Και το κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά είναι να ξανακάνει τζαμί την Αγία Σοφία, η οποία ήταν τζαμί και τη μετέτρεψε σε μουσείο ο Μουσταφά Κεμάλ. Ναι, να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Αρχικά να πούμε ότι κάποιοι μιλούσαν και προκλητικά ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, από ότι δεν θα τολμούσε καν ο Ερντογάν να κάνει κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων έχουν βγει και κάποιες τέτοιες αντίστοιχες ή ακιές. Μήπως είμαστε λίγο πολύ στο δικό μας,
κόσμο που είναι εσωτερικός και διαχειριζόμαστε αλλιώς την κατάσταση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Ιερώνυμος, είπε ότι δεν θα τολμήσουν. Αλλά είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακούστε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, η ελίτ, η ακαδημαϊκή, αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την ελληνική κοινή γνώμη, πραγματικά ή δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, ή καταλαβαίνουν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για να μην αντιμετωπίσουν την κατάσταση που ήδη δημιούργησαν. Σας περιέγραψα πριν από λίγο τις κινήσεις που κάνει ο Ερντογάν. Σας είπα, η πιο ανώδυνη ίσως είναι η Αγία Σοφία. Να. Όσο και αν εγώ όμως θα σας ρωτήσω και ακόμα, γιατί μήπως εργαλειοποιείται η υπόθεση της Αγίας Σοφίας για να έχει την επιλογή παραχώρησης σε σχέση με όλα αυτά που είπατε? Όχι, όχι. Η Αγία Σοφία δεν εργαλειοποιείται. Και σας είπα ότι ο Ερντογάν την έκανε για τους δικούς του ιδεολογικούς λόγους. Και είπα ότι χτύπησε και τον ημάμο. Υπάρχουν και θρησκευτικοί λόγοι. Σαφώς υπάρχουν. Μα το είπα, το πολιτικό Ισλάμ. Είναι η ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ. Το έκανε για να ξαναθεωρεί ο Ερντογάν ότι θα είναι ο δεύτερος προφητής της πόλης. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ παρέδωσε την πόλη εναλλακτικά, αποϊσλαμοποίησε την Τουρκία και την παρέδωσε στους δυτικούς, εννοώντας η κοσμική Τουρκία πλέον ήταν μια παραδομένη χώρα στους δυτικούς, και τώρα την ανακαταλαμβάνει ο Ερντογάν και την ξανακάνει καθαρά μουσουλμανική και νεοοθωμανική. Όμως, σας το ξαναλέω, παρότι ο συμβολισμός είναι τεράστιος για την Ορθοδοξία και για ολόκληρη την ανθρωπότητα με την Αγία Σοφιά, μιλώντας όμως ως κράτος η Ελλάδα και η Κύπρος, ως κράτος και όχι ως Ορθοδοξία και ως Ελληνισμός, οι μεγάλες απειλές βρίσκονται στα άλλα που σας προανέφερα. Γιατί όπως έκανε την Αγία Σοφιά τζαμί, έτσι θέλει να καταλάβει το Κερκού και τη Μοσούλη, το Χαλέπι, ολόκληρη την Κύπρο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Βήμα-βήμα κινείται στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Η Ελλάδα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει. Ήρθε η στιγμή. Φαντάζομαι όμως ότι δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό το ότι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Σε ποια κατεύθυνση? Κύριε Καναρόπουλο, γι' αυτό είμαστε και στα δελτία σας. Γι' αυτό προσπαθούμε με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και αν θέλετε να ενημερώσουμε και τους ίδιους τους πολιτικούς, γιατί κάποιοι όντως δεν ξέρουν. Εδώ στην Αθήνα η ελίτ και τα κογκλάβια είναι που ξέρουν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Να ασκήσουμε πίεση στο πολιτικό σύστημα, να αφυπνιστεί και να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Γιατί? Γιατί μιλάνε για διάλογο. Εάν πάνε σε διάλογο την Ελλάδα με υφιστάμενη το τουρκολιβικό σύμφωνο και τη γαλάζια πατρίδα, αυτό δεν θα είναι διάλογος, θα είναι παράδοση και υποταγή στον νεοοθωμανό σουλτάνο Ταΐπ Ερντογάν. Η Ελλάδα πρέπει να αφυπνιστεί, να αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση, και υπάρχουν τρόποι να ανατρέψουμε την κατάσταση και να ανακτήσουμε και την αξιοπρέπειά μας ως έθνος και ως κράτος, αλλά να ανακτήσουμε και την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, που τώρα την έχουμε χάσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την ανάλυση και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα αλλάξει τα δεδομένα σύντομα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα στο αδιαχώρητο λόγω κορονοϊού. Σήμερα η κατάσταση διεύθυνση πρόνοια του Δήμου Καλαμάτας με την επανέναρξη των διαδικασιών που είχαν αναστολή και ειδικότερα από τις αρχές του μήνα, πλήθος δικαιούχων και των προνοιακών επιδομάτων καταθέτει νέες αιτήσεις και παράλληλα επικαιροποιεί στοιχεία για το ΚΕΑ και τα επιδόματα στέγας, αναπηρίας και ασταγίας, με την υπηρεσία του Δήμου να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού. Συνωστισμός λόγω κορονοϊού. Η επανέναρξη των διαδικασιών επικαιροποίησης στοιχείων αλλά και νέες αιτήσεις δικαιούχων για τα προνοιακά επιδόματα οδήγησε από τις πρώτες κιόλας ημέρες του μήνα πλήθος κόσμου στο κέντρο κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας. Ως συνέπεια, ο φόρτος εργασίας για τους υπαλλήλους και η γκρίνια των πολιτών για ολιγορία στις διαδικασίες. Αυτόν τον καιρό έχουμε μια μεγάλη πίεση από τους ωφελούμενους και έχει να κάνει κυρίως με τις τρέχουσες επικαιροποιήσεις υποχρεώσεων, με τις νέες αιτήσεις που προκύπτουν, καθώς επίσης και με τους ωφελούμενους που ανεστά για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους υπήρξε αναστολή το προηγούμενο διάστημα λόγω του κορονοϊού. Αυτοί που είναι ωφελούμενοι και κάνουν επικαιροποίηση στο στοιχείο τους
ξέρουν σε επικοινωνία με τους αρμοδίους υπαλλήλους που είναι εξειδικευμένοι υπαλλήλοι με κωδικό από το Υπουργείο. Γιατί θα ρωτούσε κάποιος ότι γιατί εφόσον έχουμε αυτή τη φόρτιση δεν βάζετε το διπλάσιο προσωπικό που δεν έχουμε. Αλλά δεν είναι θέμα δικό μας αποκλειστικά. Είναι κωδικοί που διαθέτει το Υπουργείο σε συγκεκριμένους υπαλλήλους για να κάνουν τις συγκεκριμένες αυτές διαδικασίες. Η κάθε περίπτωση λοιπόν ενημερώνεται και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό για κάποιον που δεν έχει τα δικαιολογητικά του, έτσι ώστε να τα συγκεντρώσει και να έρθει να τα καταθέσει και να τύχει της ωφέλειας αυτής που έχει το κράτος ως επιδόματα. Αιτήσεις για το ΚΕΑ δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται σήμερα, γίνεται όλο το χρόνο και είναι και επικαιροποίηση των στοιχείων των ΚΕΑ. Προφανώς αντιλαμβάνεστε όλοι ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξουμε τον κόσμο αυτό με αυταπάρνηση και με ζήλο το προσωπικό κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Σκεφτείτε ότι όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ έχουν έρθει πλέον στο Δήμο και αυτά έχουν να κάνουν με τη στέγαση, με τα προνοιακά, με τα αναπηρικά, με τα ΚΕΑ, όλα αυτά είναι εδώ. Και κάθε φορά προστίθεται και κάτι ακόμα. Ό,τι αναμένεται ως επίδομα και αυτό θα καταλήξει στο Δήμο. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στα επιδόματα στεγείας, ο κύριος Μαρινάκης εξήγησε πώς ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε για αυτή την περίοδο που αποτελεί μεγάλη πίεση για την υπηρεσία μας είναι και οι περιπτώσεις των αιτήσεων αστεγείας, όπου αυτές διαπιστώνονται με αυτοψίες. Και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί από το γραφείο να πιστοποιήσει η αρμόδια υπάλληλος, η κοινωνική λειτουργός, ότι προκύπτουν συνθήκες αστεγείας. Οι καιροί καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι περίεργοι. Συνεπώς και αυτό αναλύσκει πολύ χρόνο, τεράστιο χρόνο θα έλεγα από τους υπαλλήλους για να μπορέσουν να μετακινηθούν και να κάνουν αυτές τις αυτοψίες. Ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Σαράντος Μαρινάκης, δηλώνει στην τηλεόραση Best πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλοποίηση της διαδικασίας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Είναι η συγκυρία, είναι η περίοδος τέτοια που παρατηρείται αυτή η συμφόρηση. Δυναμική ήταν χθες στην Καλαμάτα η κινητοποίηση εργαζομένων και εκπροσώπων φορέων κατά του νομοσχεδίου για τις εναθρήσεις. Όσοι συγκεντρώθηκαν από το κάλεσμα του ΠΑΜΕ έκαναν λόγο για μια άκρως αντιδημοκρατική πράξη. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με την ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε τη σύγκρουση σε υψηλούς τόνους κατά τη συζήτηση επί της αρχής. Υπέρ να ψηφίζουν 187 βουλευτές και κατά 101 σε σύνολο 288 ψηφισάντων και τους πολίτες κυριολεκτικά στα κάγκελα. Χαρακτηριστικά όσα σημειώθηκαν σε κινητοποίηση και στην Καλαμάτα. Το κατάπτυστο νομοσχέδιο προβλέπει ουσιαστικό κουμανταδόρο την αστυνομία και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα απαγορεύουν ή θα επιτρέπουν κατά το δοκούν, ερμηνεύοντας ακόμα και τους νόμους για το αν θα πραγματοποιηθεί μια διαδήλωση. Σκοπός του συγκεκριμένου νομοθετήματος, πέρα από το προφανές, είναι να κόψει τα πόδια σε έναν κόσμο που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυναμώνει την καταστολή παίρνοντας νομοσχέδιο ουσιαστικής απαγόρευσης των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων. Ο σοφός λαός πάντα συνήθιζε και εξακολουθεί να εκφράζεται κριτικά στο κοινωνικό και πολιτικό γίνεσθε και με παροιμίες. Χαρακτηριστική παροιμία της παρούσας περίπτωσης του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συναθρήσεις είναι «Το άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τον οποιοδήποτε παρά μια απλή αντιπαραβολή των διατάξεων του νομοσχεδίου της Χούντας του 1971 για το ίδιο θέμα και δεν θα δυσκολευτεί να καταλάβει ότι είναι ο Μανολιός του 1971 με τα ρούχα της δημοτικής γλώσσας του 2020. Την οργή και τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε λοιπόν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις που έφερε η κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζουν σωματεία εργαζομένων και άλλοι φορείς, πρόκειται για ένα αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο και το οποίο θα παλέψουν μέχρι τέλους να μην εφαρμοστεί. Σφοδρές αντιδράσεις πυροδοτεί το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο, πως το χαρακτηρίζουν, που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο περιορίζει το δικαίωμα στη διαδήλωση σε βαθμό που, όπως επισημαίνουν, αγγίζει την ακύρωσή του. Σε όλη την Ελλάδα, τα σωματεία,
Οι ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κάνουν κινητοποιήσεις κόντρα σε αυτά και ενάντια σε αυτά που λέει ο νόμος, το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, και δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει ο αγώνας των εργαζόμενων, ο αγώνας για το δίκαιο μας, ο αγώνας όλων των λαϊκών ανθρώπων και των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι πλήττονται από αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται, και αυτό το νομοσχέδιο είναι κατ' επιταγή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί θέλουν να βάλουν στο γύψο τις κινητοποιήσεις και τις διαδηλώσεις, ακριβώς γιατί ξέρουν ότι η κρίση που έχει έρθει νέα θα κρατήσει και θα πάρθουν πολύ περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα, και προσπαθούν με αυτό τον τρόπο, τρομοκρατώντας τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου. Οι διατάξεις δίνουν δυνατότητα στην αστυνομία να αποφασίζει ποιος μπορεί να διαδηλώνει αλλά και να διαλύει διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια τους. Προβλέπουν το ιδιώνυμο για συμμετοχή σε παράνομη διαδήλωση και αστική ευθύνη του διοργανωτή για ζημιές που ενδεχομένως γίνουν κατά τη διάρκεια μιας κινητοποίησης. Σωματεία εργαζομένων βγήκαν στους δρόμους έχοντας διαφορετική άποψη και διαδήλωσαν ενάντια του νομοσχεδίου. Εμείς δηλώνουμε ότι αυτό το σύστημα έχει πλέον σαπίσει, γίνεται πολύ αντιδραστικό, τα μέτρα που παίρνει είναι ενάντια στους εργαζόμενους, και όσο υπάρχει αδικία και εκμετάλλευση, κανένας νόμος δεν μπορεί να σταματήσει την οργανωμένη κινητοποίηση των εργαζόμενων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Επομένως, αυτός ο νόμος τους είναι σίγουρο ότι θα μείνει στα χαρτιά, όπως και άλλοι τέτοιοι νόμοι που προσπάθησαν στα παλιότερα χρόνια. Η ιστορία έχει διδάξει ότι αυτοί οι νόμοι ποτέ δεν εφαρμόστηκαν και η δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος τους έχει απορρίψει. Η πανδημία του κορονοϊού έφερε τα πάνω κάτω και στο λιμάνι του Κατακόλου. Δεκάδες είναι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στην κρουαζιέρα. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι αυτό που πρέπει τώρα να συμβεί είναι να υπάρξει ουσιώδη στήριξη από την πολιτεία. Η πανδημία του κορονοϊού έφερε τα πάνω κάτω στο λιμάνι του Κατακόλου. Αυτό το γνωρίζουν και το βιώνουν καθημερινά οι δεκάδες ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στην κρουαζιέρα. Τη ζημιά έχει το Κατάκολο, έχει κατεπέθυνση και η εθνική οικονομία. Γιατί με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας του 2014, όταν το λιμάνι βρισκόταν στην τρίτη θέση με 20.000 διαφορά από τη δεύτερη, αυτά είναι στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής, μπορείτε να τα βρείτε. Κάθε επισκέπτης με μουσεία τέτοια και με ένα μπουκαλάκι νερό καθένας, τα έσοδα της εθνικής οικονομίας, έτσι, γιατί ό,τι είναι το Κατάκολο, ό,τι εισπράττει το Κατάκολο διαχέεται. Ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε να πούμε ότι ό,τι ζημιά έχει το Κατάκολο, έχει και εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αλυσίδα αυτά. Λόγω της κατάστασης, τα κρουαζιερόπλια δεν έρχονται πλέον στο λιμάνι. Μας είπαν ότι δεν θα έχουμε κρουαζιέρες για όλο το 20. Η κατάσταση στα μαγαζιά είναι δύσκολη, γιατί το 90% των καταστημάτων δουλεύανε με τις κρουαζιέρες. Εμείς εδώ σαν κατάστημα όλα τα χρόνια ήμασταν ανοιχτοί, και μετά το κρουαζιερόπλιο, με το που έφευγε, εμείς προσπαθούσαμε και έχουμε κάποια πελατεία από τον πύργο και από τις γύρω περιοχές, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν μερικά μαγαζιά, ελάχιστα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό μόνο για την τοπική κοινωνία, αλλά είναι παγκόσμιο. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει, από τις 85 επιχειρήσεις έχουν κλείσει 22. Οι υπόλοιπες είναι ανοιχτές με την ανοχή των ιδιοκτητών και τη συνεργασία τους. Πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν. Από τα μηνύματα που παίρνουμε, η κρουαζιέρα θα ξεκινήσει το 21, και αυτό θα είναι τον Ιούνιο, και αυτό είναι αναμφίβολο, γιατί δεν ξέρουμε μέσα στο χειμώνα τι θα συμβεί. Έχοντας να κάνουν εισπράξεις στο ταμείο τους από τη λήξη της προηγούμενης σεζόν τον περασμένο Νοέμβριο, πολλοί από τους ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους, με την εικόνα που αντικρίζει κανείς πλέον στο λιμάνι να μην έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε όταν τα υπερμεγέθη κρουαζιερόπλια έδαιναν στις προβλήτες του.
Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Καταστροφές και νεκροί στην Ιαπωνία από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτόβιες βροχές. Στο μεταξύ, τα βλέμματα όλων παραμένουν στραμμένα στην εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού που είναι ακόμη εδώ. Μέσα σε λίγους μήνες, η πανδημία του COVID-19 μετατράπηκε από μια κρίση στη δημόσια υγεία σε μια άνευ προηγουμένου κρίση για την οικονομία και την απασχόληση. Ο ΩΣΑ εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η αγορά εργασίας θα πληγεί περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμήσει αρχικά. Η πανδημία έχει εξαλείψει την πρόοδο που σημείωσε η αγορά εργασίας την τελευταία δεκαετία μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ΩΣΑ, η ανεργία θα αυξηθεί στο 9,4% κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος του 2020 από 5,3% που ήταν στο τέλος του 2019. Στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας στα τέλη του 2020, το ποσοστό της ανεργίας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο 12,6%. Αυτοί οι αριθμοί δεν μεταφέρουν τη μαζική δυσκολία που θα σημαίνει η αύξηση της ανεργίας σε τέτοια κλίμακα. Σημαίνει αύξηση της φτώχειας και σε πολλές περιπτώσεις χρεοκοπία σε ατομικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την ανεργία σε σύγκριση με τους άντρες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κρίσεις. Οι γυναίκες παίζουν ρόλο κλειδί στο σύστημα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αποτελούν τα 2/3 του εργατικού δυναμικού σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους 85% νοσοκόμες και ΜΕΕΣ και αναλογούν στο 90% των εργαζομένων στη μακροχρόνια φροντίδα στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε για τις γυναίκες, αλλά παρέμεινε σταθερός για τους άντρες. Πέρασαν πάνω από 4 ολόκληροι μήνες από όταν η Τζένι Μακκίνης ανέρωσε από τον COVID-19. Ωστόσο, ακόμα και τώρα η 48χρονη Γκίνης δεν αισθάνεται ο εαυτός της. Παρότι επέστρεψε στη δουλειά, η καθημερινότητά της δεν έχει επιστρέψει στο κανονικό. Ήμουν υγιής και έκανα γυμναστική πριν το COVID. Έκανα kickboxing. Τώρα με το ζόρι μπορώ να κάνω 5 λεπτά θεραπευτική γιόγκα. Μετά αρχίζουν τα πνευμόνια μου να μαζεύονται και να σφίγγουν. Επίσης, πολλοί από εμάς έχουν αυτά τα περίεργα συμπτώματα που τα ονομάζουμε πνιγμός από COVID. Στη μέση της νύχτας ή αμέσως μετά τον ύπνο, νιώθεις ότι κάποιος σε πνίγει. Νιώθεις ότι κάποιος σε στραγγαλίζει. Και ότι πεθαίνεις. Στο Yorkshire της Βόρειας Αγγλίας έχει δημιουργηθεί ειδική μονάδα για τη μελέτη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του νέου κορονοϊού στον οργανισμό. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα συμπτώματα ποικίλουν τόσο πολύ που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Οφείλονται στον ιό και στην παρουσία του ακόμα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα? Οφείλονται στη φλεγμονή που βλέπουμε ως αποτέλεσμα της πάλης που δίνει ο οργανισμός με τον ιό? Ή μήπως είναι η κόπωση μετά την ανάρρωση ή κάτι παρόμοιο? Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μελετήσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε. Σύμφωνα με έρευνες, ένας στους 10 ασθενείς του COVID παρουσιάζει συμπτώματα ακόμα και ένα μήνα μετά την ανάρρωση, ενώ πολλοί έχουν προβλήματα υγείας για μήνες.
Arena Open Music Hall στη Δυτική Ακτή. Open Music Hall. Τώρα τι να το κάνω. Τα μπουζούκια στα καλύτερά τους. Arena Open Music Hall. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ετοιμάσου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, κορυφαία διασκέδαση με την Εύα Μιλή, τον Νίκο Μανιάτη και ένα 15μελές καλλιτεχνικό επιτελείο. Λόγικα να φύγω πρέπει. Σάββατο 11 Ιουλίου, για μια μοναδική εμφάνιση, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Πάνω στα σήματα. Αυτό το Σάββατο, guest εμφάνιση, ο Γιώργος Γιαννιάς. Μην το χάσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.